Ήμουν προς 45 χρόνια στα Γρεβενά. Οι σφαίρες ερχόταν και χτυπούσαν τα καμπαναριά και τον τρούλο της εκκλησίας. Εκεί μου έρθει και ο λογισμός να πάψω να μιλώ. Είχαν εκείνη την ημέρα σφάξει καμιά 25 σαν πρόβα. Μη φωνεύεται λοιπόν, έλεγα. Έρχεται και με βρίσκει εκεί στην καλύβη μου που καθόμουν ένας άνθρωπος νέος, σχετικός 30 ετών. Γονάτισε πίσω το χέρι μου, λέω τι σημαίνει. Ήθελα να σε ευχαριστήσω, λέει. Και τι με ευχαριστήσεις? Χθες είχα απόφαση να σκοτώσω άνθρωπο. Και είχα πάρει το όπλο μου να σκοτώσω άνθρωπο. Αλλά άκουσα την καμπάνα να χτυπάει και μου είπαν ότι κάνει κήρυγμα. Ας πάω να ακούσω κήρυγμα. Μπήκα στο κήρυγμα, άκουσα και όταν πλέον τελείωσε το κήρυγμα είπα δεν θα σκοτώσω. Και δεν σκότωσα. Βλέπετε λοιπόν τι αποτελέσματα έχει ο λόγος του Θεού. Τυλιγμένο σε ένα τριμμένο ράσο, από χωριό σε χωριό, σαν τον καλό Ποιμένα, περιοδεύει με κίνδυνο τη ζωή του όλα σχεδόν τα χωριά της περιφερίας, αναζητώντας το χαμένο πρόβατο. Χριστό, δέσει!